Οι θλίψεις που είναι προσωρινές και ελαφρές, λέει ο Απόστολος Παύλος, εργάζονται σε μας σε υπερβολικά μεγάλο βαθμό αιώνιο βάρος δόξας, εάν δεν αποβλέπουμε σε εκείνα που βλέπονται, αλλά σε εκείνα που δεν βλέπονται. Το γάρ παραυτήκα ελαφρών της λήψεως, καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν, αιώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται ημίν. Μη σκοπούντον ημών τα βλεπόμενα, αλλά τα μη βλεπόμενα. Όταν ο χριστιανός ζει σωστά τη χριστιανική ζωή, τότε έχει θλίψεις. Αλλά αυτές οι θλίψεις από τον πονηρό και τις δυνάμεις του εδώ στη γη είναι προσωρινές. Και ο χριστιανός θα πρέπει να αποβλέπει εις την αιώνια ανταπόδοση, εις τα αγαθά που έχει να απολαύσει κατά την Ανάσταση των νεκρών και τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου και την αποκατάστασή του στη Βασιλεία του Θεού. Και εκείνα τα αγαθά είναι αιώνια. Ενώ οι θλίψεις που περνάμε εδώ στη γη, επειδή ακολουθούμε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, είναι πρόσκαιρες. Και το μέγεθός τους, το μέγεθος της οδύνης που προκαλούν, είναι ελαχιστότατο συγκριτικά με το αιώνιο βάρος της δόξης, της αιώνιας δόξης που θα απολαύσουμε στη Βασιλεία του Θεού. Αυτά που βλέπουμε τώρα και ζούμε είναι πρόσκαιρα. Εκείνα όμως που δεν βλέπονται είναι αιώνια. Και θα πρέπει με την ελπίδα εκείνων των αγαθών να υπερνικούμε, να ξεπερνάμε τη δυσκολία των θλίψεων εδώ στη ζωή. Μη λοιπόν σκέπτεσαι, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, στο λόγο του περί της των νεκρών Αναστάσεως. Μη σκέφτεσαι, λέγει λοιπόν, μόνο αυτό, το ότι υποφέρεις και πιέζεσαι, εννοεί επειδή είσαι χριστιανός, αλλά να σκέφτεσαι τα στεφάνια και τις αμοιβές που θα λάβεις κατά την μέλουσα κρίση και θα μπεις στη Βασιλεία του Θεού. Εκείνα είναι πολύ μεγαλύτερα και λαμπρότερα από τα παρόντα και δεν τελειώνουν ούτε σταματούν. Αλλά έρχεται ο αντίλογος και λέει, αυτά που ζούμε τώρα τα έχουμε μπροστά μας, είναι εμπειρικά δεδομένα. Εκείνα όμως δεν τα έχουμε μπροστά μας, απλώς τα ελπίζουμε. Και αυτά τα προσωρινά είναι φανερά. Εκείνα όμως που ελπίζουμε στη Βασιλεία του Θεού δεν φαίνονται. Είναι αβέβαια και ασαφή. Αλλά, απαντά ο Ιερός Πατήρ, αν και δεν φαίνονται εκείνα τα αιώνια αγαθά, είναι πιο φανερά από αυτά που φαίνονται. Και του εξηγεί, γιατί λέγω πιο φανερά, επειδή μπορείς να τα βλέπεις καλύτερα παρά αυτά. Γιατί αυτά έρχονται και φεύγουν. Τα πρόσκαιρα, βάσανα και γενικά οι καταστάσεις αυτής της ζωής είναι φευγαλαίες. Έρχονται και φεύγουν συνεχώς. Το σχήμα του κόσμου συνεχώς αλλάζει. Και οι θλίψεις και οι διωγμοί και οι ποικίλες δοκιμασίες είναι πολύ προσωρινές. Και πολύ γρήγορα φεύγουν. Εκείνα όμως τα αγαθά που έχει υποσχεθεί ο Θεός στη Βασιλεία Του είναι αιώνια και παραμένουν για πάντα και είναι πολύ πιο βέβαια και σταθερά από αυτά τα πρόσκαιρα που ζούμε εδώ. Γι' αυτό και πρόσθεσε ο Άγιος Απόστολος λέγοντας, αν δεν αποβλέπουμε προς εκείνα που βλέπονται, αλλά προς εκείνα που δεν βλέπονται, θα ξεπερνάμε εύκολα τις δοκιμασίες εδώ, εάν δεν εξετάζουμε και δεν αποβλέπουμε και δεν προσδοκούμε σε αυτά εδώ τα πρόσκαιρα, σε μια μελλοντική αποκατάσταση εδώ, σε αυτή τη ζωή, αλλά εάν βλέπουμε και προσβλέπουμε εις εκείνα που δεν βλέπονται, τα αόρατα, αυτά που έχει υποσχεθεί ο Θεός, εις την μελλοντική αποκατάσταση της Βασιλείας του Θεού, εις τα ουράνια αγαθά, τότε, εάν βλέπουμε σε εκείνα, με πολύ ευκολία θα ξεπεράσουμε κάθε δυσκολία, κάθε πειρασμό. Γιατί εκείνα που βλέπονται τώρα, εδώ, με τα σωματικά αισθητήρια, είναι πρόσκαιρα. Εκείνα όμως που δεν βλέπονται,
είναι αιώνια, δηλαδή μένουν για πάντα και είναι κάτι παραπάνω από βέβαια. Πολύ πιο βέβαια, δηλαδή θέλει να πει ο Απόστολος, είναι εκείνα παρά αυτά τα αγαθά ή και οι θλίψεις που έχουμε εδώ στη ζωή. Εδώ και οι θλίψεις αλλά και τα αγαθά είναι πρόσκαιρα και είναι και αβέβαια. Εάν θα έλεγες και πώς θα μπορέσω να βλέπω αυτά που δεν βλέπονται και να μην βλέπω τα παρόντα, αυτά που έχω μπροστά μου, και λέει ο Ιερός Πατήρ, θα προσπαθήσω να σε οδηγήσω σε αυτή την πίστη από τα βιωτικά πράγματα, από αυτά που ζεις καθημερινά. Γιατί και αυτά τα φθαρτά πράγματα που βρίσκονται στον κόσμο αυτό, θα μπορούσε, δεν θα μπορούσε κανείς να τα πιάσει εύκολα αν δεν δει τα αφανή πριν από τα φανερά. Εννοώ το εξής. Ο έμπορος, λέγει, υποφέρει πολλές βαριχημονιές και τρικυμίες και ναυάγια και άπειρες δυσκολίες. Απολαμβάνει όμως και πλούτο μετά από τις βαριχημονιές όταν διαθέσει τα εμπορεύματα και κάνει σωστή και καλή επιχείρηση. Αλλά οι βαριχημονιές προηγούνται και τα εμπορεύματα και τα εμπορικά κέρδη ακολουθούν. Και τα πελάγι και τα κύματα φαίνονται όταν βγει κανείς έξω από το λιμάνι. Το εμπόρευμα όμως και το επικερδές αποτέλεσμα δεν φαίνεται, γιατί βρίσκεται μέσα στις ελπίδες του ακόμα. Πλην όμως, αν δεν αποβλέψεις αυτό, στο κέρδος το τελικό, που δεν βλέπεται και δεν είναι παρόν, που ούτε βρίσκεται καν στα χέρια του, αλλά στις ελπίδες του, δεν θα μπορούσε να το επιτύχει. Αν έβλεπε μόνο σε αυτό που είναι τώρα μπροστά του, δηλαδή στα κύματα και στις βαριχημονιές. Δηλαδή ακόμα και τα προσωρινά αγαθά δεν κερδίζονται εάν κανείς δεν παραβλέψει τις δυσκολίες που έχει το παρόν, το καθημερινό παρόν, και δεν ελπίσει στην απόκτηση μελλοντικά των επίγειων αγαθών. Έτσι και ο Γεωργός ζεύει τα βόδια και σύρει το άρωτρο και ανοίγει βαθύ αυλάκι και σπέρνει τους σπόρους και εξοδεύει όλα τα υπάρχοντά του και υποφέρει το κρύο και τον παγετό και τις βροχές και πολλές άλλες ταλαιπωρίες. Και ύστερα από όλον αυτό τον κόπο περιμένει να δει στα χωράφια να κυματίζουν τα σπαρτά και να είναι γεμάτο καρπό το αλώνι. Έχει την ελπίδα του στον καρπό, γι' αυτό και υπομένει όλους αυτούς τους κόπους που είναι προϋποθέσεις για να φτάσουμε στον καρπό. Υπομένει δηλαδή την καλλιέργεια, την σπορά και πάλι το αποτέλεσμα είναι αβέβαιο. Βλέπεις, λέει ο Ιερός Πατήρ, πώς και εδώ προηγείται ο κόπος και ύστερα έρχεται ο μισθός. Και ο μισθός πάλι είναι αβέβαιος. Ο κόπος όμως είναι γνωστός και φανερός. Και εκείνος, μεν, ο καρπός, βρίσκεται μέσα στις ελπίδες του. Ενώ αυτός, ο κόπος των χεριών του, είναι μπροστά του. Τον ζει καθημερινά. Αλλά και αυτός όμως, αν δεν αποβλέψει προηγουμένως προς εκείνο το μισθό, ο οποίος είναι άγνωστος και αβέβαιος και ο οποίος δεν βλέπεται με τα σωματικά μάτια, όχι μόνο δεν θα ζέψει τα πόδια, ούτε θα στείλει το άρωτρο, ούτε θα σπείρει τους σπόρους, αλλά ούτε καν θα ξεκινήσει ποτέ από το σπίτι του για την εργασία αυτή. Βλέπουμε λοιπόν πως και για τα βιωτικά πράγματα, για τα υλικά, για τα καθημερινά, χρειάζεται να ελπίζουμε σε αυτά που δεν βλέπουμε, στο μελλοντικό κέρδος, για να ξεπεράσουμε με ευκολία και άνεση τους όποιους κόπους που απαιτούνται και είναι οι προϋποθέσεις για να κερδίσουμε αυτά τα επίγεια αγαθά. Πώς λοιπόν, λέει ο Ιερός Πατήρ, δεν είναι παράλογο στα μεν βιωτικά πράγματα να βλέπουμε πριν από τα φανερά τα αφανή και να υπομένουμε πριν από τους μισθούς τους κόπους, και αφού πρώτα υποφέρουμε όλα τα δυσάρεστα, ύστερα να περιμένουμε από αυτά τα χρήσιμα, και αφού πάρουμε θάρρος από τις ελπίδες των αφανών, έτσι να προσεγγίζουμε τα φανερά. Στην περίπτωση όμως του Θεού, να διστάζουμε και να αμφιβάλλουμε και πριν από τους κόπους να απαιτούμε τις αμοιβές και να φαινόμαστε πιο μικρόψυχοι από τους γεωργούς και τους ναυτικούς. Είναι πολύ
λογικός ο συλλογισμός του Αγίου. Για μένα τα υλικά πράγματα και τα βιωτικά ελπίζεις σε κάτι που δεν το έχεις στα χέρια σου και το οποίο είναι και αβέβαιο. Για τα πνευματικά όμως γιατί δεν κάνεις το ίδιο? Γιατί δεν ελπίζεις ότι θα απολαύσεις αυτά που ο Θεός, που ποτέ δεν ψεύδεται, στα έχει υποσχεθεί, αφού προηγουμένως μπεις στον κόπο που χρειάζεται για να τα επιτύχεις? Ενώ για τα βιωτικά που δεν ξέρεις αν θα τα επιτύχεις, μπαίνεις κατευθείαν στον κόπο ελπίζοντας ότι θα τα επιτύχεις. Δεν είναι παράλογο αυτό? Γιατί όχι μόνο σε αυτό θα φανούμε χειρότεροι από αυτούς, από τους γεωργούς δηλαδή και τους ναυτικούς, οι οποίοι χωρίς να έχουν μια βέβαιη νίκη και ένα βέβαιο κέρδος, απλώς ελπίζουν σε κάποιο μελλοντικό κέρδος, ρίχνονται στους κόπους με προθυμία. Εμείς που έχουμε σίγουρη την ανταπόδοση, την αμοιβή των κόπων μας, γιατί άραγε δεν ρίχνόμαστε και στους κόπους που απαιτεί η ευσέβεια? Γιατί λοιπόν φαινόμαστε χειρότεροι από αυτούς? Γιατί δεν ελπίζουμε, δεν είμαστε βέβαιοι για αυτά που μας έχει υποσχεθεί ο Θεός? Αν λοιπόν δεν ελπίσουμε στα μελλοντικά αγαθά, χειρότεροι είμαστε από αυτούς που αγωνίζονται για τα βιωτικά. Επειδή αγωνιούμε για το μέλλον, αλλά και σε κάτι άλλο, θα είμαστε χειρότεροι, που δεν είναι μικρότερο από αυτό. Ποιο είναι αυτό? Το ότι εκείνοι, λέει ο Ιερός Πατήρ, χωρίς να έχουν γενικά καμιά ελπίδα για το τέλος, ούτε έτσι αποφεύγουν τους κόπους. Εσύ όμως, αν και έχεις αξιόπιστο εγγυητή για τα έπαθλα, ούτε έτσι μιμήσε την μεγάλη τους υπομονή. Ο Μέν Γεωργός πολλές φορές, αφού σπείρει τους σπόρους και καλλιεργήσει τη γη και δει στα χωράφια του να κυματίζουν τα σπαρτά, εάν πέσει χαλάζει ή ερισίβει αυτή η ασθένεια που προσβάλλει στον καρπό τα δημητριακά και κυρίως το σιτάρι, ή πέσει ακρίδα ή κάποια άλλη τέτοια ζημιά, έχασε την αμοιβή τον κόπο του και ύστερα από πολλούς ιδρώτες επιστρέφει με άδεια χέρια στο σπίτι του. Και ο έμπορος πάλι, αφού διαπλέψει μεγάλες θάλασσες, έχοντας γεμάτο αγαθά το πλοίο, κοντά στην είσοδο του λιμανιού, πολλές φορές, ενώ είναι κοντά στο λιμάνι, αφού σηκώθηκαν άνεμοι και έπεσε επάνω σε κάποιο σκόπελο, μόλις και διασώζεται ο ίδιος, χωρίς να φέρνει τίποτα πίσω του, και όλο το φορτίο να βυθίζεται και να χάνεται. Και σε όλα γενικά τα βιωτικά πράγματα, πολλές φορές είναι φυσικό να συμβαίνουν προς το τέλος πολλές τέτοιες συμφορές. Στους δικούς όμως αγώνες, στους πνευματικούς αγώνες, δεν συμβαίνει αυτό. Αλλά οπωσδήποτε αυτός που αγωνίστηκε σωστά πνευματικά, που έσπηρε την ευσέβεια και υπέφερε πολλούς κόπους, θα επιτύχει το σκοπό του. Γιατί ο Θεός δεν άφησε στην αστάθεια των αέρων και στην ορμή των ανέμων τις αμοιβές αυτών των κόπων. Αλλά οι αμοιβές βρίσκονται στους ουρανούς, στα απαραβίαστα θησαυροφυλάκια του Θεού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος έλεγε: «Η θλίψης εργάζεται την υπομονή, η υπομονή την αρετή, η αρετή την ελπίδα και η ελπίδα δεν ντροπιάζει». Ποτέ δεν ντροπιάζει η ελπίδα στον Χριστό. Γι' αυτό δεν πρέπει να φανούμε κατώτεροι των γεωργών και των ναυτικών και των εμπόρων, οι οποίοι υπομένουν τα πάνδυνα χωρίς να έχουν κάτι σίγουρο στο χέρι τους. Απλώς ελπίζουν σε κάτι καλό. Ενώ εμείς έχουμε σίγουρο το αποτέλεσμα εφόσον αγωνιστούμε σωστά και την αμοιβή μας. «Μην λοιπόν πεις ότι τα μελλοντικά είναι άγνωστα», λέει ο Ιερός Πατήρ, «γιατί αν θελήσεις να τα εξετάσεις με ακρίβεια, είναι πολύ πιο φανερά από αυτά που έχουμε στα χέρια μας. Πιο βέβαια είναι τα αόρατα, τα οποία τα έχει υποσχεθεί και εγγυηθεί ο ψευδής Θεός, παρά τα ορατά». Και αυτό ακριβώς θέλοντας πάλι να μας δείξει ο Απόστολος Παύλος, τα πρώτα, τα αόρατα, τα υπεσχημένα αγαθά, τα ονομάζει αιώνια. Και τα δεύτερα,
τα αγαθά αυτού του κόσμου, τα ονομάζει προσωρινά, ή και τις θλίψεις που υποφέρουμε εδώ σε αυτή τη ζωή, και αυτές είναι προσωρινές, δηλώνοντας με το προσωρινό το ότι αυτά είναι φθαρτά, γιατί προτού να εμφανιστούν εξαφανίζονται και απομακρύνονται προτού να φανούν, και οι μεταβολές τους είναι ξαφνικές και αμφίβολη η απόκτησή τους. Και αυτό θα μπορούσε να το δει κανείς να συμβαίνει και στα πλούτη και στη δόξα και στην εξουσία και στην ομορφιά των σωμάτων, το ίδιο και στη σωματική δύναμη και στα άλλα γενικώς βιωτικά πράγματα. Γι' αυτό και ο προφήτης, γελιοποιώντας αυτούς που ζουν με απολαύσεις και τρελαίνονται για τα χρήματα και για κάθε άλλη φαντασίωση, κοσμικό αγαθό δηλαδή, λέγει: «Τα θεώρησαν αυτά σαν μόνιμα και σταθερά και όχι σαν φευγαλαία, ως εστώτα ελογίσαν το ταύτα και ούχος φεύγοντα». Και πόσο μεγάλη είναι η απογοήτευση αυτού του ανθρώπου που ήλπισε σε αυτά τα φευγαλαία και πρόσκαιρα, όταν ξαφνικά θα δει να χάνονται όλα από μπροστά του και ο ίδιος να αναχωρεί χωρίς να μπορεί να πάρει τίποτε από όλα αυτά μαζί του για να κριθεί στο κριτήριο του Θεού. Γιατί όπως δεν είναι δυνατόν να συλλάβουμε τη σκιά, λέει ο Χρυσόστομος, έτσι δεν είναι δυνατόν να συλλάβουμε και τα βιωτικά πράγματα. Αλλά άλλα μεν διαλύονται με το θάνατο, άλλα δε πριν από το θάνατο εξαφανίζονται ορμητικότερα από κάθε χήμαρο. Τα μελλοντικά όμως πράγματα, τα αγαθά του μέλλοντος αιώνος που έχει υποσχεθεί ο Θεός σε αυτούς που είναι υπάκουοι σε Αυτόν, δεν είναι τέτοια. Δεν γνωρίζουν μεταβολή, δεν δέχονται αλλαγή, δεν γνωρίζουν γυρατιά, δεν παθαίνουν κάποια αλλίωση, αλλά διαρκώς ακμάζουν και παραμένουν με την ίδια τους πάντα εμφάνιση. Συνεπώς, αν πρέπει κανείς να πει αφανή και άγνωστα και αμφίβολα, πρέπει να ονομάζει έτσι τα παρόντα πράγματα, τα οποία δεν παραμένουν σε αυτούς που τα έχουν αποκτήσει. Αλλά αφού αμύψουν τους κατόχους τους, καθημερινά μεταπηδούν από τον ένα στον άλλον και πάλι από εκείνον σε άλλον και ποτέ δεν μένουν σταθερά. Όλα αυτά λοιπόν αφού μας φανέρωσε ο Απόστολος Παύλος και γι' αυτό αφού ονόμασε τα παρόντα πράγματα προσωρινά και τα μελλοντικά αιώνια, αναφέρει στη συνέχεια πάλι και το κήρυγμα για την Ανάσταση, λέγοντας τα εξής: «Γνωρίζουμε, είδαμε, ότι εάν η επίγεια κατοικία του σκηνώματός μας διαλυθεί, έχουμε από τον Θεό κατοικία αχυροποίητη, αιώνια, που βρίσκεται στους ουρανούς. Είδαμε γάρα ότι αν η επίγειος η μονικία του σκήνους καταλυθεί, οικίαν εκ Θεού έχουμε αχυροποίητον αιώνιον εν της ουρανής». Οπότε δεν έχετε να αγωνιάτε για τίποτε. Όπως αγωνιούν οι άνθρωποι που δεν ελπίζουν στην Ανάσταση και στη μελλοντική απόλαυση των αγαθών. Και όλες τους οι ελπίδες και η απαντοχή τους είναι εδώ στη γη. Και αγωνίζονται και αγωνίζονται και πολλές φορές μάταια και όπως είπαμε βλέπουν να χάνεται το κέρδος του τελικού ακόμα και την τελευταία στιγμή. Ενώ οι άνθρωποι, οι πνευματικοί που ζουν σωστά, δεν φοβούνται ότι θα χάσουν τον κόπο τους. Ούτε ακόμα και με το να χαθεί η πρόσκαιρη εδώ βιολογική ζωή, χάνουν κάτι. Αλλά αντίθετα, ξέρουν ότι η διάλυση του σώματος με τον βιολογικό θάνατο δεν είναι παρά η μετάβαση στην αιώνια ζωή, στην αχυροποίητο εκείνη θεϊκή κατοικία, στη Βασιλεία του Θεού. Το δε Θεοί μου δόξα πάντοτε, νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.